Μας λέτε όμως, δεν θέλετε επενδύσεις από το εξωτερικό. Βεβαίως και θέλουμε επενδύσεις από το εξωτερικό. Βεβαίως και χρειαζόμαστε επενδύσεις από το εξωτερικό. Αλλά χρειαζόμαστε επενδυτές, όχι πειρατές. Εσείς θέλετε να προσελκύσετε πειρατές που θα έρθουν όσο επιμένετε, που θα έρθουν βεβαίως όσο επιμένετε να μετατρέπετε την Ελλάδα σε μια ρημαγμένη και ανοχήρωτη χώρα. Αν λοιπόν εσείς ανάπτυξη ονομάζετε το real estate και την παραχώρηση θησαυρών δεκάδων δισεκατομμυρίων, αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων έναντι ευτελών ποσών, όπως αυτό που συνέβη στην Χαλκιδική, όπου για 11 εκατομμύρια παραχωρήθηκε μία έκταση και ένας ορυκτός πλούτος αξίας πολλών δισεκατομμυρίων, ή όπως θέλετε να κάνετε και στον Εύρο και στη Θράκη, όπου εκεί, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν κρύβεται πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτήστε, δίπλα σας είναι, δικό σας υπουργός, κατάγεται από την Κομωτινή, τον Δήμαρχο της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη, ρωτήστε την τοπική κοινωνία γιατί εναντιώνεται με αυτή την επένδυση. Εναντιώνεται διότι θέλει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των αντιπάλων αυτών που επενδύουν, ή μήπως διότι έχει αξίωση αυτός ο κόσμος να ζήσει με αξιοπρέπεια σε ένα φυσικό περιβάλλον που μπορεί να δώσει προοπτική και μέλλον στις επόμενες γενιές. Αλλά προφανώς έχουμε διαφορετική εκτίμηση για το τι σημαίνει ανάπτυξη. Στη δική μας αντίληψη, η ανάπτυξη έχει θετικό παραγωγικό πρόσημο. Μας κατηγορείται όμως ότι εμείς διώχνουμε τους επενδυτές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της κυβέρνησης και κύριε Σαμαρά, οι επενδυτές αυτό το διάστημα που έχουμε το μνημόνιο και κυβερνάτε, δεν έφυγαν από τη χώρα επειδή κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγαν γιατί το μνημόνιο κατέστρεψε την οικονομία και την κοινωνία. Γιατί ένας επιχειρηματίας θέλει να πουλά το 60% της παραγωγής του στο εσωτερικό και το υπόλοιπο 40% για να κάνει εξαγωγές. Όταν όμως έχει καταστραφεί η οικονομία όπως κάνετε με το μνημόνιο, δεν έχει αγορά για να πουλήσει. Δικό σας επίτευγμα λοιπόν είναι οι μηδενικές επενδύσεις. Στα χρόνια τα δικά σας οι επενδύσεις σταμάτησαν και δεν πρόκειται να επιστρέψουν, γιατί ακόμα και τώρα συνεχίζετε να τις διώχνετε.